Καταρχάς, εγώ φέτος έδινα δεύτερη φορά πανελλαδικές. Η δεύτερη φορά διαφορετική από την πρώτη σίγουρα. Και από άποψη ψυχολογίας, άγχους, προετοιμασίας. Καμία σχέση με την πρώτη φορά. Είναι ένα ταξίδι το οποίο πρέπει να γίνει. Δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, να πω την αλήθεια, για οποιοδήποτε μαθητή. Θάλια, την πρώτη φορά δεν πετύχατε τη σχολή που θέλατε? Την πρώτη φορά πέρασα φυσικοθεραπεία, δεν πέτυχα τη σχολή που ήθελα και γι' αυτό και ξανάδωσα. Οπότε είναι και αυτό πολύ σημαντικό για όσους μας ακούν, ότι όταν υπάρχει στόχος μπορεί να συνεχιστεί η προσπάθεια. Τίποτα δεν τελειώνει με την πρώτη φορά που δίνει κάποιος πανελλαδικές. Και εσείς ένα φωτεινό παράδειγμα, Θάλια. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Τι βαθμολογίες πετύχατε? Εγώ έχω γράψει 3,20 και ένα 17,9 έχω στην έκθεση φέτος. 3,20 και ένα 17,9, που η έκθεση φέτος είχε έναν μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Κοιτάξτε, η έκθεση είναι ένα αμφιλεγόμενο μάθημα κάθε χρόνο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τις βαθμολογίες, είναι αρκετά υποκειμενικό. Δηλαδή υπάρχουν και χρονιές που λέμε ότι τα θέματα ήταν αρκετά εύκολα και βλέπουμε χαμηλές βαθμολογίες στα παιδιά. Και αν ρωτούσα για τη συνταγή της επιτυχίας? Αρκετή υπομονή θα έλεγα, αρκετό διάβασμα. Και αυτό, να σκύψεις το κεφάλι, να βάλεις κάτω και να κάνεις υπομονή αρκετές ώρες την ημέρα. Και θέλει θέληση, να το θέλει πραγματικά. Θέληση, συνέπεια, πρόγραμμα. Ναι. Αυτό, αυτό. Στερηθήκατε και εξόδους όλο αυτό το διάστημα της προετοιμασίας? Στερήσε και μόνο εξόδους, στερήσε αρκετά πράγματα. Στερήσε αρκετά ελεύθερο χρόνο, ενδιαφέροντα, αλλά τα κάνει για ένα στόχο. Οπότε υπάρχει στόχος. Ναι, ότι αξίζει. Και τώρα με τι όνειρα ξεκινάτε το νέο ταξίδι στη γνώση? Με τι όνειρα? Να δούμε πού θα μας βγάλει και αυτός ο δρόμος, εφόσον πέτυχα το στόχο που είχα. Και τίποτα, είμαι απλά χαρούμενη σίγουρα και ανυπόμονη. Σε ποια σχολή θα δηλώσεις πρώτη? Θα δηλώσω πρώτα Ιατρική Αθήνα και όλες τις υπόλοιπες έπειτα, Φαρμακευτική, αλλά αυτές τις δύο κυρίως. Σε σχέση με τα περσινά μόρια, ναι, τα έχεις δει που βρίσκεσαι? Είμαι πάνω από τη σχολή, την πιάνω, ναι. Θα δούμε βέβαια πώς θα κοιμαθούν και οι βάσεις φέτος. Αλλά είμαι αρκετά αισιόδοξη. Για ιατρική λοιπόν. Ναι, ναι. Και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, όλα τα όνειρά σας να εκπληρωθούν. Και συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Και να συνεχίσουμε με έναν ακόμη υποψήφιο που πέτυχε, με τον Στέφανο Ραφαήλ Μιλωνόπουλο. Καλησπέρα. Στέφανε, μας ακούτε? Γεια σας. Σας βλέπουμε. Σε λίγο θα σας ακούσουμε. Σας ακούω. Ωραία, τώρα σας ακούμε. Ελπίζω να έχει αποκατασταθεί ο ήχος. Ωραία. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Με τι βαθμούς επιτύχαμε? Συνολικά 18.600 μόρια. Συνολικά 18 μαθητά, 9 σημεία, 10 κομματία έκπληξη, τα 4 Ο ήχος δεν είναι πάρα πολύ καλός. Πιστεύω ότι θα αποκατασταθεί στη συνέχεια. Υψηλές βαθμολογίες και υπάρχει σήμερα ιδιαίτερη χαρά, να φανταστούμε. Ναι, γενικά. Έτσι θα το στόχο πείτε, οπότε είμαι. Και ο στόχος πώς επιτεύχθη? Με πολλή δουλειά? Με πολύ διάβασμα? Ήθελα ούτως ή άλλως να περάσω σε κάποιο τμήμα χημίας της Ελλάδας. Προς το παρόν προσανατολίζομαι στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αλλά εντάξει, έχω περάσει ουσιαστικά για χημικό.
Αυτό ήταν και το όνειρο, αυτή η σχολή. Μπορώ να πω πως ναι. Για αρκετό καιρό τώρα ήθελα πολύ συγκεκριμένα να περάσω χημικό, συνεπώς είμαι χαρούμενος που πέτυχα το στόχο μου. Mm-hmm. Και κάτι που ρώτησα και την Θάλια προηγουμένως για τη συνταγή της επιτυχίας. Πώς καταφέρνει κάποιος να επιτύχει το στόχο του? Προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένα συνδυασμός συστηματικού διαβάσματος και διαχείρισης χρόνου την ώρα της εξέτασης, αλλά κατά κύριο λόγο συστηματικό διάβασμα. Mm-hmm. Όσον αφορά το θέμα της φυσικής, που φέτος έγινε μεγάλος λόγος, ακόμη και η Ένωση Φυσικών Ελλάδος εξέδωσε δελτίο τύπου, γιατί τα θέματα ήταν ιδιαίτερα δύσκολα και απαιτητικά. Εσύ πώς τα διαχειρίστηκες, πώς τα αντιμετώπισες όταν έλαβες τα θέματα, τα διάβασες και έπρεπε να απαντήσεις αυτά? Εντάξει, εγώ ας πούμε μπορώ να πω ότι αρχικά όταν είδα τα θέματα κατάλαβα ότι έπεται μια δύσκολη εξέταση και τουλάχιστον στην αρχή το πήγα πολύ ψύχρεμα, μετά εντάξει ζόρισε ο χρόνος αλλά όλα κατέληξαν μια χαρά. Αλλά εντάξει, συμφωνώ και εγώ ότι τα θέματα τουλάχιστον συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια ήταν τουλάχιστον δυσκολότερα. Mm-hmm.